Βάσει έναν αγώνα που αμαυρώθηκε από σοβαρά επεισόδια στις κερκίδες αλλά και στον αγωνιστικό χώρο μεταξύ των οπαδών των δύο ομάδων πριν από τη σέντρα, γεγονός που καθυστέρησε και την έναρξή του, ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε μουδιασμένα και το γκολ του Ντένι Άλαρ στο 25ο λεπτό έφερε σε δύσκολη θέση την ομάδα του Γιώργου Δόνη, που όμως δεν το έβαλε κάτω και με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Στέφανο Αθανασιάδη κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι και να πάρει τη νίκη. Ο 23χρονος επιθετικός έχασε μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους για να φέρει το μάτς στα ίσια. Στο 62 είχε δοκάρι για να φτάσουμε στο 61ο λεπτό, οπότε και ο δικέφαλος του Βορρά ισοφάρισε με τον Αθανασιάδη να δικαιούται με την απόδοσή του να χρηστεί σκόρερ. 5 λεπτά αργότερα ο ΠΑΟΚ έμεινε με 10 παίκτες λόγω της αποβολής του Λαζάρ με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Παρ' όλα αυτά όμως το 82 κατάφερε να πετύχει και ένα δεύτερο γκολ με αυτό το σούτ του Κατσικά και να πάρει προβάδισμα για τη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης στη Βιέννη. Νωρίτερα στο Περιστέρι ο Ατρόμητος προηγήθηκε με το όμορφο πλασέ του Επστάιν στο 24ο λεπτό μετά την παλιά του Μπρίτο στην πλάτη της άμυνας της Νιούκαστλ. Οι ανθρακορίχοι όμως ισοφάρισαν με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Τέιλορ στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους και πλέον προβάλλουν ως φαβορί για την πρόκριση στους ομίλους της διοργάνωσης. Και πριν κλείσουμε μια ματιά.